ότι στην έναρξη της συγκεκριμένης δικασίμου υπήρξε μία φραστική επίθεση προς την οικογένεια Φίσα από χρυσαυγίτες που κάθονταν έξω από το δικαστήριο, οι οποίοι για άλλη μια φορά είχαν καταλάβει και τις δύο εισόδους. Τέλος πάντων, υπάρχουν επίθεσεις από αλλοδαπούς και χρειάζεται μια δράση η οποία να ανοίγει κεφάλια με τάγματα εφόδου και τέλος πάντων δεν είναι και τόσο κακό όλο αυτό. Ποιος τους υπερασπίζεται αυτούς, λέει ο Πλατζάκης, τους γυρεότερους κτλ. Και απαντάει η Κατριβάνου, όχι πάντως τα τάγματα εφόδου. Η υπερασπιστική γραμμή κρατιέται σταθερά σε συμψηφιστικές, έτσι, αν θέλει κανείς, ερωτήσεις. Ο συνήγορος ο Πλατζάκης αναφέρεται και στη Μάρφιν. Ο συνήγορος Αγγελέτος μας λέει για τις φυλές που ανήκουν Πακιστανοί, Αφγανοί κτλ. Και ρωτάει αν είναι ή όχι υπάνθρωποι αυτοί που υπερασπίζεται η μάρτυρα στη δράση της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα τάγμα εφόδου, λέει, γύρω στα 70-80 άτομα, οπλισμένοι με λωστάρια, μαχαίρι κτλ. Όπως φάνηκε, λέει, γιατί μαχαιρώθηκε άνθρωπος εκείνη την ημέρα. Κατευθύνθηκαν προς την Κλαθμόλος. Τι είδε, λέει, όλη αυτή την ομάδα το Πανελλήνιο, γιατί την κάλυψαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπω ΜΑΤ μαζί με κρανοφόρους να έρχονται προς το μέρος μας, τα ΜΑΤ παράλληλα με το πεζοδρόμιο και το τάγμα εφόδου στη μέση του οδοστρώματος. Μαυροφορεμένοι με μπλούζες της Χρυσής Αυγής, απαντάει ο μάρτυρας στην πρόεδρο που τον ρωτάει γιατί τους αποκαλείται τάγμα εφόδου, γιατί είχαν κοντάρια, κατεφημισμών ελληνικές σημαίες, κράνη που υποθέτω ότι ήταν μέσω άμυνας, ίσως και απόκρυψης χαρακτηριστικών. Συντεταγμένοι, στοιχισμένοι, κάποιοι πιο μπροστά, κάποιοι πιο πίσω, κρατούσαν απόσταση για την επίθεση στο εφετείο του 2009. Ένα εγκατελειμμένο κτίριο που είχαν βρει καταφύγιο ανέστη μετανάστες από Αφρική για μήνες. Υποκάλυμα των πολιτών της Αθήνας, οποία έκπληξης, εμφανίζονται το Σάββατο στην Ομόνια συγκέντρωση 3 με 4 η ώρα, μεταξύ αυτών Λαγός και οι άλλοι. Είμαστε ενήμεροι, λέει, γιατί το είχαν δημοσιοποιήσει, υπήρχε δημοσιοποίηση. Έχουμε ενημερώσει τους μετανάστες να μην βγουν έξω, να προσέχουν για την πιθανότητα πρόκειται για χρυσαυγίτες. Και μας λέει ο Κούρκουλας ότι με επικεφαλής τον Μιχαλολιάκο και το Λαγό, τάγμα εφόδου φεύγει από την Ομόνια και βλέπουν κόσμο με ρόπαλα, ασπίδες, πέτρες, κρότου, λάμψεις κτλ. Να κάθονται πίσω από τα κάγκελα που διαχώριζαν τον δρόμο από το παλιό κτίριο του εφετείου. Φορούσαν, λέει, περισσότερες μπλούζες Χρυσής Αυγής, είχαν ρόπαλα, κράνια, σπίδες, εξφενδόνιζαν, συγγνώμη, διάφορα αντικείμενα. Είδα Μιχαλολιάκο και Λαγό, τον Κασιδιάρη μετά από φωτογραφίες. Ο Μιχαλολιάκος ήταν μπροστά και φορούσε κουστούμι, δεν κρατούσε κάτι, απόλυτος γνώστης της κατάστασης. Πέταγαν και κρότου λάμψης. Χτυπούσαν αρχικά ρυθμικά, λέει, τα ρόπαλά τους, φωνάζαν «Αίμα τιμή, Χρυσή Αυγή» και στη συνέχεια άρχισαν να πετάνε κρότου λάμψης, να πετάνε κομμάτια από μάρμαρο. Τα ΜΑΤ δεν περιόρισαν ιδιαίτερα την κατάσταση αυτή. Μόνο κάποιοι που πήγαν να ανέβουν στα κάγκελα τους τραβήξανε και τους κατέβασαν, ενώ τις προηγούμενες μέρες, σημειώνει ο μάρτυρας, είχαμε κάνει έκκληση στην Γαδά και εγώ προσωπικά και άλλες οργανώσεις, λέει, δικαιωμάτων. Η αστυνομία μας, λέει, όχι μόνο δεν εμπόδισε, αλλά ήρθαν από το πίσω μέρος και τραυμάτισαν κάποιους μετανάστες. Αυτό που λέει όμως και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι εκεί καταλαβαίνουν για πρώτη φορά ότι υπάρχει μια μεταστροφή από τις επιθέσεις που γινόντουσαν μέσα στη νύχτα και στο σκοτάδι και γνώριζε ο κόσμος στην Αθήνα και οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα κτλ. Αρχίζει και υπάρχει μια στροφή και έχουμε επιθέσεις στο φως της ημέρας, μέρα μεσημέρι, μπροστά στην αστυνομία, μπροστά στις κάμερες, αν θέλει κανείς, γιατί όλα αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί. Αντιεξουσιαστές, μετανάστες και χρυσαυγίτες πολύ γλυκά δεμένοι, αφού έχει ξεκινήσει ο παρουσιαστής να πει ότι επίθεση που ξεκίνησε η Χρυσή Αυγή και είναι αυτό το οποίο έχουμε να κρατάμε, γιατί το υπόλοιπο μονταζάκι έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που σας είπα, το πώς τα μέσα τότε αντιμετώπιζαν την όλη κατάσταση, το πόσο καλά το ξένανε και το πόσο ωραία στείναν από τότε το παιχνίδι των δύο άκρων. Η Επιτροπή Πολιτών Αγίου Παντελεήμονα, η 2007, αρχές 2008, για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή καλεί δημόσια σε συγκέντρωση 24 Ενδεκάτου του 2008 στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που έμεναν κιόλας, λέει, εκεί μερικοί, τους αποκαλούσαν λαθρομετανάστες. Ρατσιστικό περιεχόμενο συγκέντρωσης.
Και ρωτάει η πρόεδρος, πώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση. Διάφοροι χρυσαυγίτες, λέει, προσπαθούν να αποφύγουν τα μάτς, πάνε το μαγαζί ενός Αυγανού στην Αλκιβιάδου και κυνηγούσαν και χτυπούσαν μετανάστες και πρόσφυγες. Είχαν βάλει λουκέτο, διότι όλο αυτό συνδέθηκε με την παιδική χαρά, και μια ελληνική σημαία. Αυτό με την παιδική χαρά συνεχίστηκε, γιατί ένας από τους περίοικους ήθελε να πάει το παιδί του να παίξει στην παιδική χαρά, οπότε και μπήκε στην παιδική χαρά. Ήταν ανοιχτή, μας λέει ο μάρτυρας, εκείνη την ημέρα που προσπάθησε αυτός ο άνθρωπος να μπει, αλλά δεν είχε καμία σημασία, γιατί προφανώς παραφιλούσαν κάποιοι εκεί και αμέσως μαζεύονται 30-40 άτομα, όπου προπυλακίζουν τον άνθρωπο αυτό που είχε πάει το παιδί του να παίξει στην παιδική χαρά, και όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στο τμήμα.